Ασθενής το περίμενε για ιατρικά ραντεβού και επεμβάσεις και εργαζόμενοι λάστιχο σε καθεστώς αβεβαιότητας για πολλά χρόνια. Μια ανάσα από την πανδημία που έφερε στο προσκήνιο την αξία και την αυτοθυσία των ανθρώπων του ΕΣΥ, οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Χανίων ζήτησαν από τους Χανιώτες τη στήριξή τους πριν τα χειροκροτήματα σιωπήσουν για ένα δυνατό νοσοκομείο που θα μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ανοίξαμε τμήματα, διαμορφώσαμε κλινικές, παλέψαμε όλοι, είχαμε να πάμε σπίτια μας 2 μήνες, πολλοί από εμάς. Ήμασταν εδώ για την τοπική κοινωνία, ζητάμε και από την τοπική κοινωνία να μας στηρίξει για το δικό τους καλό. Πραγματικότητα είναι ότι χρειαζόμαστε μόνιμες προσλήψεις. Χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι επί σειράς ετών θα μπορούν να στηρίξουν το σύστημα υγείας, θα μπορούν να εκπαιδευτούν και να παραμείνουν μέσα σε αυτό. Μόνιμες προσλήψεις! Με πανό και διεκδικώντας τα αυτονόητα, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Χανίων προχώρησαν σε στάση εργασίας. Το οργανόγραμμα του νοσηλευτικού ιδρύματος παραμένει απλά ένα χαρτί που καταστρατηγείται με τα κενά να κυμαίνονται σε αυτή τη φάση στο 40% με 50%. Αυτό που ζητάμε είναι νομίζω αυτονόητο για οποιονδήποτε. Να έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε την υγεία που αξίζει ο πληθυσμός. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κάλυψη σε σχέση με το οργανόγραμμα περίπου στο 50 με 60%. Τα οργανογράμματα έχουν λόγο που δημιουργήθηκαν για τα νοσοκομεία. Αποδεικνύουν το πώς μπορεί να δουλέψει το προσωπικό και ασφαλώς και για τον κόσμο αλλά και για τον εαυτό τους. Περίπου 250 εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Χανίων δεν είναι μόνιμοι. Όπως λένε, οι προσλήψεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα αφορούν σε επικουρικό και όχι μόνιμο προσωπικό και έτσι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος το νοσοκομείο να καταρρεύσει με φόντο την έγκαιρη ανανέωση συμβάσεων.